Παραδοχή και τελεφόρο. Πρέπει να κάνει παρα... Πα, προμενάδα με την πάλα ο Μαχλά. Πά στη μεγάλη περιοχή. Α έχει παίχτε! Σουτάρατε! Έτσι μένει το κόλπο. Χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Γιώργο Ψύχα, είναι εκπομπή προμενάδα, το νέο αθλητικό podcast τη Athens Voice. Έχω την τιμή και τη μεγάλη χαρά σήμερα να υποδέχομαι εδώ στο στούντιο της Athens Voice έναν πολύ καλό φίλο μπορώ να πω και τον λόγο για τον οποίο το football stories του αντένα λέγεται football stories και όχι σχέτο stories. Αυτό. Μπορεί να κοπεί και στο μοντάζ. Εν τω μεταξύ, μπήκε απίστευτα επιθετικά, έτσι. Φοβερό. Αρχικά <laughs> σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Παύλα, πρόκληση. Γιατί μαζί σου ποτέ δεν ξέρω πώ εξελίχθουν τα πράγματα. Να πω ότι μια εκπομπή με το όνομα Προμενάδα δεν θα μπορούσε παρά να είναι απευθεία ναι, έρχομαι. Δηλαδή είναι, είναι, αρκετό το όνομα για να πάω μια εκπομπή, έτσι. Okay. Και επίση ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοφρόνηση για το oh. φουτμπολ. Όχι, το λέω επειδή είχαμε και τον Άγγελο πριν από τρία επεισόδια. τον Άγγελο τον ε, Οπότε θα ήθελα όταν θα ξαναβγούμε να υπάρχει ένα μπιφ. Να μην μου μιλάει, ξέρω κάποιο. Α, θε να δημιουργηθεί κόντρα δηλαδή. Ε, δε, δε. Άμα δεν τη πα, εγώ την παρέμβαση θα τη πα. Επίση να πω ότι αυτό πέρα είναι. Την καρδολά. Φοβερή επίδειξη επαγγελματισμού. Αλλά και ταυτόχρονα, budget βάζουμε και την καρδούλα εδώ για να σπάσει η σοβαρότητα, δηλαδή μην δημιουργηθεί η απόσταση ανάμεσά μα. Με καρδούλα Είμαστε σοβαροί, είμαστε επαγγελματίε, αλλά είμαστε και αγαπησιάριδε. Ακριβώ. Έχει το σεβασμό μου. Ναι, λίγο. Εγώ το κρατάω αυτό. Μη μη, 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 Λοιπόν, προμενάδα, Δημήτρη, ξεκινάμε. Πάντα ξεκινάω τι συνεντεύξει, τα podcast του whatever. Με την ίδια ερώτηση. Εφόσον προέρχεται το προμενάδα σαν όνομα από τον Αλγέρα τον Παναγολιά, αυτό το είδωλο του ελληνικού ποδοσφαίρου και των ελληνικών πάγκων. Πού ήσουν και τι έκανε και τι θυμάσαι από το Μουντιάλ του 1994, Κοίταξε. Ήταν ένα πολύ σημαντικό Μουντιάλ για μένα, γιατί τότε ήμουνα μόλι ενό χρονών, οπότε δεν θυμάμαι πολύ τίποτα. Το περίμενα. Εγώ το ήξερα. Εγώ το ήξερα ότι ήταν ενό. Ζω για τη στιγμή που θα φέρω κάποιον καλεσμένο και θα μου πει, ξέρει κάτι, το έζησα. Είχα πάει εκεί. Γιατί όχι τον Νίκο Νίκο. από να πω τον Αργέδο, τον Παναγούλια και λέω. Νίκο. Ζόρικα. Νίκο. Τι περιμένει. Νίκο. Κάνει like, βλέπω ότι κάνει like στα καρφώματα του Γιώκη τη Γιάννου μου τι Παναγία. Έλα εδώ. Ε, λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο μουντιάλ που θυμάσαι. Το πρώτο μουντιάλ που θυμάμαι είναι το μουντιάλ του 2002 που το πήρε η Βραζιλία. Και όχι απλά το θυμάμαι. Δυστυχώ δεν υπάρχουν φωτογραφίε για αυτά που θα πω. Ή αν θέλει, δεν τι δείχνω φωτογραφίε. Είχα κάνει και το κούρμα του Ρονάλντο. Το οποίο το είχα και για ένα μήνα. Με έβλεπαν στο Είσω χωριό. Από με έβλεπαν στο χωριό και νομίζω ότι το έχω σκάσει από κάποια φαβέλα. Γιατί ήμουν και. Είμαι που είμαι μελαχρινό. Τότε ήμουν, όχι απλά μελαχρινό. Ήμουν να λε και βλέπει το δίδυμο αδερφό του Ροντρίγκου Τσρεάλ. Δηλαδή είναι φοβερή κατάσταση. Ο ήλιο με έβρισκε και με κέγε στο δευτερόλεπτο. Μπαμ. Έτοιμο. Βραζιλιάνο. Και με το μαλλί έτσι να τρέχω ατρελό. Μπλουζα φαινόμενο ίτερ. Ω, oh, ψαγμένο. Άσε ρε τώρα. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα. Επαγγελματίε άνθρωποι είμαστε τώρα. Βλέπουμε μπάλα από. Μην μιλώ για πράγματα, θα μα κυνηγήσουν. Αλλά ήμουν ερωτευμένο με το φαινόμενο πάρα πολύ. Οπότε εκείνο το μουντιάλ, επειδή το είχα δει στο χωριό, στο μπαλκόνι. Και είχα δει από το πρώτο παιχνίδι τη Βραζιλία, δεν, δεν τα θυμάμαι όλα. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά το παιχνίδι με την Αγγλία, λόγω του γκολ που έβαλε ο Ροναλντίνο Σίμαν. Θυμάμαι τον ημιτελικό με την ε, Τουρκία, και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά και τον τελικό με την Γερμανία. Τα υπόλοιπα τα έχω λίγο μπερδεμένα. Έκτοτε ήταν ο έρωτα με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, θα σου πω. Ε, Αρχικά να πω ότι είμαι Άρη. Γκινάρη, είναι Αγουστάρη. Προσυρίζω τον Άρη. Γιατί θα βάλω τον Άρη για τη θέση στο παιχνίδι. Το 1998, εγώ ήμουνα. τον Αύγουστο του 1998, ήμουνα 4,5 ετών. Οπότε ο πατέρα μου θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ καλή ηλικία για να πάμε στο εκεί πρώτη φορά. Και να Άρα, ψυχολογικά. Ακριβώ έτσι. Έχουμε ασπίσει τα μαλλιά μα, φλερτάρουμε πλέον με διάφορα ζώδια τα οποία μακριά από εμά να είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Ε, ήταν αρκετό, ήταν και μάλιστα ένα άρισιο νικό. Απλά επειδή ήταν αρχή τη χρονιά, ήταν γεμάτο το γήπεδο. Ξέρεις, τα, τα παιδικά μου μάτια που ανοίξαν ξανά και βλέπανε παντού κίτρινα χρώματα. Όποιο χρώμα και να είναι, το ήκτερο. Ήταν εντυπωσιακό. Ήκτερο, ξέρετε, μπορεί να πονάς, μπορεί να σε χέιτερ τώρα, αλλά, η πραγματικότητα είναι ότι όταν βλέπει χρώματα, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, ό,τι και να βλέπει. Ένα παιδάκι και μάλιστα τόσο έντονα, είναι ρε φίλε εντυπωσιακό. Σε κερδίζει κατευθείαν. Άρα έκτοτε θυμάμαι, ήθελα ασταμάτητα να πηγαίνω να βλέπω <Συσχε> τον Άρη. <τη> και γενικά μπάλα. <Συσχε> θυμάμαι να μαλώνω με τη μητέρα μου πάρα πολύ για yeah, Τετάρτη Τσάμπιζο Λίνγκ Μέγκα. Τρίτη πάλι Μέγκα Τσάμπιζο τότε. Είσαι, <Συσχε> <Έχισε Συσχε> μικρό, το θυμάσαι. Δεν έχει παίξει κανένα προγραμματικά βαρύ. Αλλά τι να κάνουμε. Έβλεπε άλλε ομάδε. άλλε ομάδε. Και τότε έδειχνε και η ΕΡΤ το 2001, μέχρι το 2001, 2002 νομίζω έδειχνε και η UEFA. Γιατί θυμάμαι ο παμπώνυρο πατέρα μου τι έκανε, Έβλεπα ημιτελικά UEFA 2002, Ντόρτμουν Μίλαν, με Μάρτιο Μωρόζο, Ντόρτι, στη Μίλαν. Και τότε με τα παιδικά μου μάτια δεν, δεν μπορούσαν να επεξεργαστούν πολλέ πληροφορίε τώρα στα 8 και στα 9. Οπότε εγώ τι έβλεπα. έβλεπα γήπεδο στα κίτρινα κοντά οι κερκίδε, Χαριλάου. Άλλη. Γήπεδο στα κίτρινα μακριά οι κερκίδε, Φιλαδελφία. Τέλο. Για μένα δεν υπήρχαν άλλε ομάδε που φοράνε κίτρινο όμορφο, ήταν αυτέ οι δύο για οικονομία χρόνου, ρε παιδί μου. Οπότε βλέπω τον Ντόρτμουντ Μίλαν. Του κοιτάω, ξέρω πώ έχει καταλαβαίνει αγγλικά. Λέω, ο Άρη είναι. Μου κοιτάω, ο πατέρα μου λέει αυτή την ευκαιρία. Ναι, μου λέει. Του λέω τι είναι, μου λέει με τη Μίλαν παίζει. Είμαι τελικά ουεφ. Τέσσερα μηδέν. Τελικό με τη Φέγγεντρο. Τελείω. Έγινε και Dortmund Ντόρτμουντ εκτότε χάνω κάθε χρόνο που την Bayern. Τι να πεις. Δεν μπορώ να βρω χαρά πουθενά. Μεγάλο μέσο. Μέχρι, την Γερμανία πήγα και δεν μπορώ να βρω χαρά. Ακόμα και εκεί με κλόβησε. Φοβερό. Ε, το περί... Όχι το περίμενε βασικά. Είναι μια. Πώς, δεν ξέρω πώ να το χαρακτηρίσω. Δικαίω σίγουρα όχι. Είναι μια εκπλήρωση ονείρου αυτό που έκανε με τα παιδιά του Football Stories για αυτόν τον μικρό Δημήτρη των 4,5 ετών που τον πήγε ο πατέρα του Χαριλάου. <ΣΠΣ> μην το κάνετε. Σημερινή παταλιά, μην το κάνετε. Λοιπόν, θα σου πω. Είναι η απόλυτη εκπλήρωση ονείρου. Δηλαδή, πραγματικά μεγάλωσα με τη σκέψη του να πάω στα μεγαλύτερα τρίμπη του κόσμου. Πάντα είχα από πολλά χρόνια πριν αυτή την bucket list με τα derby, τα πιο εντυπωσιακά, τα πιο μεγάλα, τα πιο γνωστά. Όπου έλεγα δε, κάποια στιγμή να πάω σε δύο-τρία από αυτά, έστω. Έτσι το ότι κατάφερα να ζήσω σχεδόν όλα από αυτά και να βάλω κι άλλα μέσα είναι ευλογία. Προφανώ και τύχη και ικανότητα, συνδέονται πολλά πραγμάτων, αλλά πρωτίστω για μένα είναι ευλογία αυτό. Ρε. Δηλαδή είναι... Δεν έχω κλείσει καν τα 30 και στα 29 μου αυτή που μιλάμε έχω καταφέρει να έχω, να έχω δει σε 27 επεισόδια σχεδόν όλα τα μεγάλα derby. Και έχει και το derby τη κοιλάδα του Ρουρ. Βεβαίω. Με την εκπληκτική προπόνηση, αν θυμάμαι καλά, τη Σάλκε που είχαν πάει ο Άγγελο και ο, ναι. ο Γιώργος Γιώργο να κοιμηθούν. όλοι είχαμε πάει τότε εκεί, στη Σάλκε. Αλλά. Θα να κοιμηθούν. Ήταν λίγο ψόφια. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Το, το, το βιντεάκι στο YouTube. <σχελίως> <τέτοιο σχελίως> ναι, ναι, ναι. Διαβασμένο πολύ. Είσαι. Γιατί... Μαγικό. <σχελίως> ναι, ήταν εντάξει, κοίταξε. Παρόλα όλα αυτά ότι μαζεύουν 3.000 με 4.000 κόσμο σε μια προπόνηση πριν το παιχνίδι. Για να. Ποιο, δεν, δεν είχε τέτοια κατάσταση. Ήταν Πολύ οικογενειακό το κλίμα. Δηλαδή, ξέρει, ναι, πα για ύπνο με αυτήν την κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα βλέπει και μια ρομαντικότητα. Δηλαδή, εμένα με αυτό, επειδή πάντα προσεγγίζει το Ποδοσφαίριο ρομαντικά, πάντα μου φαινόταν πάρα πολύ ωραίο το να δει ξαφνικά τέσσερι χιλιάδε κόσμο, μαμά με το παιδάκι, με το σχολάκι, με αυτά. Δηλαδή, είναι, είναι εικόνε που εμένα με κεντρίζουν. Θα σου πω, άσχετο τώρα, πάω αλλού. Ήμουνα στο παιχνίδι του Καλυθέα και Φυσιά. Το 3-3 τώρα. Πριν 10 μέρε δηλαδή. Ναι. Mm. Ε, και ήταν μπροστά μου ένα παππούλι. Πάνω από 80 σίγουρα, με καπελάκι λιωμένο καλυθέα, το μπουφανάκι του το τυπικό του παππού και το κασκολάκι επίση λιωμένο καλυθέα. Για μένα αυτή είναι απίστευτα ερωτεύσιμη εικόνα. Δηλαδή, είναι απίστευτα ρομαντικό το ποδόσφαιρο ω προ αυτό. Δηλαδή, προτιμώ να δω αυτό από έναν τύπο που θέλει να πετύχει άλλα μέσα από το γήπεδο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Α δηλαδή, μην επεκταθούμε παραπάνω. Είναι... Αυτέ οι εικόνε πάντα μου αρέσουν. Σίγουρα θέλουμε την ένταση στι σημαίε. Ε, καπνογόνα, φωνέ, χρώματα, συνθήματα κτλ. Αλλά και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Το δεν είναι κάτι που είναι έξω. Θα ο παπούλη αυτό του χαριλάω. Να βλέπει την ομάδα σου να παλεύει να είναι αλφαθηνική. Επόμενη ερώτηση. <laughs> <laughs> δύο χρόνια, <laughs> δύο χρόνια, δύο σεζόν, 27 επεισόδια και ένα πιλότο που μου έχουν ενημερώσει οι φίλοι μου από τον Αναντένα. Πολύ σωστά. Που δεν... θα τον δούμε. Τον πιλότο. Ναι. Υπάρχει αυτή η σκέψη, κάποια στιγμή να ανέβει, τώρα θα φανεί. Άξι, δεν, ξέρω δεν θα μάτια. πούμε ποιο μάτσο είναι. Εγώ θα πω ότι το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το derby, γιατί υποστηρίζω τη μία από τι δύο ομάδε. Ε, τι σου έχει αφήσει. Γιατί Πόσο καιρό είναι η τελευταία προβολή του το τελευταίου επεισόδιο, Το τελευταίο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου ανέβηκε 23 Δεκεμβρίου. Αν δεν κάνω λάθο. Άρα είναι γεμάτα τέσσερι μήνε. Γεμάτα τέσσερι μήνε. Τέσσερι ναι. μήνε μετά που υπάρχει η απόσταση χρονική. Mm -hmm. Τι γεύση σου έχει αφήσει. Μιλά γενικότερα σαν project. Ναι, σαν project, σαν εμπειρία, πώ έχει δεθεί με τα παιδιά που. εντάξει, ούτω ή άλλω ήσασταν παρέα. Κοίταξε, θα σου πω. Είναι ρε παιδί μου το football stories. Γιατί κάποιοι δεν το γνωρίζουν αυτό. Και καλό να το πούμε. Είναι επί τη ουσία. Δεν είναι μια εκπομπή που απλά την εκτελέσαμε εμεί. Την εκτελέσαμε στα 7 μέτρα. Δεν είναι μια εκπομπή που την κάναμε παραγωγή, που την κάναμε. που συμμετείχαμε απλά σε αυτήν. Μα φώναξε κάποιο. Είναι μια εκπομπή η οποία την Βρήκαμε εμεί, δηλαδή δημιουργήσαμε εμεί από το μηδέν. Εμεί οι τέσσερι άνθρωποι. Ήταν μια ιδέα δικιά μα, την οποία μέσα από δεκάδε ώρε που κουβεντιάζαμε, που πήραμε καφέδε, που βάζαμε προσωπικό χρόνο, φτάσαμε να έχει το συγκεκριμένο φορμάτ. Επενδύσαμε και χρήματα ώστε να γίνει ο πιλότο που είπε. Πήγαμε, άρεσε στον αντένα, πήρε την πρώτη σεζόν και το υπόλοιπα πήραν τον δρόμο του. Οπότε, όταν κάτι το ξεκινάει το μηδέν, δηλαδή αυτό που λέμε είναι το παιδί σου, ξεκινάει, γίνεται, μπουσουλάει, μεγαλώνει, ενηλικιώνεται, που βάζει κάνει οικογένεια δικιά του. Δηλαδή, τώρα λίγο περίεργο παράδειγμα, αλλά αυτό είναι στην ουσία για μα. Γιατί φτάσαμε από μια ιδέα σε ένα καφέ να είναι μια εκπομπή. Φαγητό έχει πει ο Άγγελο. Φαγητό έχει πει. Ενώ η πρώτη φορά που βρεθήκαμε <laughs> οι τέσσερι μα. <laughs> Παρ' όλα αυτά, όντω, η πρώτη, πρώτη, πρώτη αρχική. Έτσι, το πρώτο πόρο ήταν ένα φαγητό. Αλλά η πρώτη φορά που βρεθήκαμε σε καφέ και είπαμε αυτό είναι πάνω να το κάνουμε. Πάμε να δούμε πώ το κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Ήταν ένα καφέ. Οπότε από εκεί πέρα φτάσαμε σήμερα, αν μου επιτρέπετε να το πω, να έχουμε κάνει δύο πετυχημένε βάσει από τα νούμερα και από την απήχηση στον κόσμο τηλεοπτικέ σεζόν και ό,τι άλλο έχει παραχθεί από εμά στο YouTube και γενικότερα. Εκπληρώνοντα και όνειρα και στόχου, αλλά και φτάνοντα σε ένα σημείο το οποίο πολλέ φορέ έχει τύχει να λάβουμε μηνύματα από άτομα που δεν τα περίμενε πιο πριν. Δηλαδή, α πούμε ένα παράδειγμα. Πρόσφατα διάβασα ένα μήνυμα από μία μητέρα, η οποία μου έλεγε ότι η κόρη τη ανακάλυψε την εκπομπή. Πρόσφατα, δηλαδή, έπαιξε δύο σεζόν εκπομπή και δεν το είχαν πάρει γραμμή. Λέει, μου, οι άνθρωποι, οκ. Okay. Πρόσφατα, η κόρη έμαθε για την εκπομπή, την έδειξε στη μαμά. Η μαμά ενέκρινε ότι αυτό είναι ένα προϊόν που πρέπει να το δουν τα παιδιά τη. Και έκτοτε κάθε, 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 μέρα, καθόταν κάθε μέρα, με τα παιδιά τη, το γιο τη, την κόρη τη και η ίδια, και βλέπαν την εκπομπή. Συγχαρητήρια να συνεχίσετε έτσι. Όταν, όταν μια μητέρα θεωρεί ότι αυτό που κάνει στην τηλεόραση και μάλιστα δεν το έκανε μία φορά, δεν έκανε δηλαδή μία εκπομπή. Όταν θεωρείται ότι αυτά τα 27 επεισόδια, δηλαδή είχε πάρα πολλά επεισόδια για να έχει άλλη άποψη. Και όμω και αυτήν. Είχε την άποψη ότι αυτό το προϊόν είναι ικανό για να εκπαιδεύσει εντό εισαγωγικών τα παιδιά τη. Είναι δηλαδή το κατάλληλο ψυχολογικό προϊόν. Ε, είναι περηφάνεια. Είναι χαρά, είναι ικανοποίηση. Είναι η αίσθηση ότι αυτοί οι τέσσερι τύποι που ήπιαν ένα φέρντο πίσω σκέτο για του λάτρε τη ακριβολογία εκείνη τη μέρα, και κάποια κράτη, κάποιο πριν, όπω είπε και ο Άγγελο, για να τα λέμε όλα, παρήγαγαν κάτι το οποίο άφησε κάτι, ρε παιδί μου, είναι μια κληρονομιά. Και πόσο δε μάλλον, όταν μιλάμε για ένα content, το οποίο αφορά δυστυχώ, έχει εξελιχθεί έτσι. Ε, derby, που άμα το ακούσει έτσι, πολύ σφαιρικά, χωρί να εντρυφήσει πολύ, Μια μητέρα, ένα πατέρα, το οτιδήποτε, θα ακούσει τέρμπι, θα πει, θα είναι όπω στην Ελλάδα που έχουμε mm -hmm. δει και τι γίνεται. Αυτό, αυτό, είναι που δίνει την ουσία ουσιαστικά σε αυτό που έχετε δημιουργήσει. Γιατί όντω είναι το legacy. Είναι τι αφήνει μετά. Δεν είναι οι δύο σεζόν που μπορεί να γίνουν τρει-τέσσερι με το καλό οτιδήποτε γίνει. Είναι τι αφήνει, πώ σε θυμούνται αυτοί που σε βλέπουν, αυτοί που σε παρακολουθούν. Και είναι αυτό που είπαμε, ρε παιδί μου, εμεί ότι προσπαθήσαμε και θεωρώ ότι το πετύχαμε, έστω μέχρι ένα σημείο, να πάμε την ιστορία παρακάτω. Όταν θέλει να συμμετέχει σε ένα δημόσιο debate, το οποίο είναι το ποδόσφαιρο και γενικότερα η κοινωνία και το ποδόσφαιρο, πρέπει να το κάνει υπό το πρίσμα να προσπαθήσει. Κανένα δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία, να το πα ένα βήμα παρακάτω. Ε, θεωρώ ότι εμεί το πετύχαμε αυτό. Δηλαδή, όταν έγινε το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με τη δολοφονία του Άλκη, που διάβαζα αυτά τα. Όλοι μαζί αποτύχαμε. Α πούμε, εγώ διαφωνώ αυτό. Όχι μόνο για μα. Διαφωνώ ότι. Όλοι όσοι εμπλέκονται με το ποδόσφαιρο ή με την κοινωνία ή γενικότερα με το δημόσιο διάλογο. Δεν είναι, δεν το ίδιο, ρε φίλε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ. Πώ το πω. Εμ, τα κάνουμε πολύ σαλάτα με τέτοιε εκφράσει. Είναι πάρα πολύ λάθο. Χρειάζεται μια αποδελτίωση. Δεν φταίνει όλο το ίδιο. Κάποιοι φταίνουν, κάποιοι φταίνουν λιγότερο, κάποιοι μπορεί να φταίνουν καθόλου. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που καταφέραμε εμεί είναι να πάμε την ιστορία παρακάτω. Να δείξουμε σε κόσμο ότι υπάρχει και αυτό το ποδόσφαιρο. Προφανώ και δεν είναι όλα καλώ καμωμένα. Δεν υπάρχει ένα ένας παράδεισος ποδοσφαιρικό που και εμεί είμαστε οι έκτοτε άγγελοι στην κόλαση, όπου το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι το χειρότερο από όλα. Παθογένειε του ελληνικού ποδοσφαίρου συναντούνται παντού. Αλλά νιώθω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο, προσωπική μου εκτίμηση, και επειδή με πειράζει και με ενοχλεί και με θλίβει, προσπαθώ από πλευρά μου και από πλευρά μα, όλοι μαζί, να το αλλάξουμε, είναι ότι έχει κόψει αλυσίδα. Αυτό που λέμε έχει λύσει χειρόφρενο. Κατάλαβε. Δηλαδή, πάει προ τα κάτω και προσπαθούμε εξή κάποιοι άνθρωποι Νομίζω πάντα να το ανακόψουμε αυτό. Και είχατε κάνει νομίζω ότι ήταν το season finale. Ναι, με, με τον πατέρα του Άλτζε. Ναι. Εντάξει, είναι μια φοβερή συνέντευξη. Όποιο δεν την έχει δει αυτή τη συζήτηση πρέπει να τη δει. Πάνω σε αυτό που είπε για την παθογένεια στην Ελλάδα, το αποτυπώσατε κι εσείς σε, σε κάποια επεισόδια. Στη Βραζιλία που ήταν πυροβολισμοί, στη Σερβία με το Παρτιζάν Ερθρός αν δεν κάνω λάθο. Mm. Ε, πυροβολισμό. Ναι, παρτιζάνι ναι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο είναι παντού. Βέβαια, εντάξει, εσεί πήρατε μια εισαγωγικά γεύση από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά. Εδώ ζούμε. Εδώ εμεί είμαστε πολίτε αυτή τη χώρα. Βλέπουμε περισσότερα πράγματα από τα αντέρμπι τα ελληνικά. Ωστόσο, ενδεχομένω. Ε, πήρατε και μια γεύση και για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας στο εξωτερικό, λιγάκι σε πιο ένθερμες καταστάσει, σε πιο ένθερμε χώρε. Σερβία, το πιο τρανό παράδειγμα. Ναι. Σταματάει ποτέ όλο αυτό το πράγμα, Κοίταξε. Αρχικά η βάση του προβλήματο βρίσκεται στην κοινωνία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φουγκραζόμαστε το ποδόσφαιρο σαν μια ξεχωριστή οντότητα. Εμπλεκόμαστε όλοι στα πάντα έμεσα ή άμεσα. Οπότε, οι τη κοινωνία συναντώνται και στο ποδόσφαιρο. Άρα, αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε το ποδόσφαιρο, πρέπει να δούμε ποια αρνητικά τη κοινωνία, από τα πολλά που έχει η κάθε κοινωνία, όπω και η δικιά μα, είναι αυτά τα οποία διαμορφώνουν το ποδόσφαιρο έτσι. Και είναι πολλά. Πρέπει να τα κοιτάξουμε με ειλικρίνεια. Πρέπει να τα κοιτάξουμε χωρί εγωισμό, χωρί ναι μεν -να αλλά, χωρί όχι εγώ αυτό. Έτσι. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να βάλουμε όλο το χέρι μα. Δεν μπορεί να έρθει ένα με ένα μαγικό ραβδάκι και να πει από αύριο δεν θα υπάρχει οπαδική βία χρειάζεται συμμετοχή, διάθεση και κυρίω ε, αποφάσει, οι οποίε στην αρχή μπορεί να μην αρέσουν σε πολλοί κόσμο. Δεν, δε μιλάω απαραίτητα για τη Θάτσερ. Δεν λέω ότι ε, πονάει πόδι, κόψει πόδι. Μπορεί να μην είναι αυτό η λύση. Αλλά σίγουρα πρέπει να κοιτάξουμε και να δούμε με ειλικρίνεια ότι ό,τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Και υπάρχουν άπειρε χώρε τι οποίε ε, εμεί θεωρούμε χειρότερε μα, γιατί γενικά έχουμε και αυτό το στοιχείο. Από την υπεροψία εναντί άλλων, οι οποίοι κανονικά τα ντέρμπι του έχουν κόσμο. Δεν απλά έχουν κόσμο, έχουν πολύ κόσμο. Στο Βελιγράδι, πολύ συγκεκριμένα, μπορεί να έχει και 5.000 φιλοξενούμενου. Το διανοείσαι, σαν το νούμερο. Άντε, να πει ότι θα γίνει το αντίστοιχο του Καριασκάκη στην Τούμπε, στη Λεωφόρο ή Πώς στο... στη Φιλαδελφία. Πώ θα γίνει. εντάξει, κοίταξε να δει. Θεωρώ, εντάξει, θα το κλείσουμε αυτό το ζήτημα, να επιστρέψουμε στο φωτοπολικό stories, ότι είναι αυτό, αυτή η άρνησή μα. Να κοιτάξουμε στον καθρέφτη. Θέλει πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλο απόθεμα. Τι να πω. Δεν, δεν ξέρω τι... Θέλει οριμότητα, θέλει παιδεία... Για να κοιτάξει πραγματικά το, το πρόβλημα κατάματα. Να πας να σταθείς μπροστά από καθρέφτη και να πεις... Φταίω κι εγώ. Κοίταξε. Ε, 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 ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε... Είναι να στηρίξουμε ανθρώπους και καταστάσεις και μέσα... Τα οποία πραγματικά μπορούν να κάνουν κάτι ή πραγματικά έχουν λόγο. Είναι ένα πρώτο βήμα. Αυτό σε συνδυασμό με την αυτοκριτική. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν επιλογέ εκεί έξω. Δεν είναι μόνο το Football Stories. Γιατί για κάποιου μπορεί να μην είναι το Football Stories. Μπορεί αυτά που λέω εγώ τώρα να μην, να, μην τα, να μην τα δέχεται. Κάθε γνώμη είναι σεβαστή. Αλλά σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι. Δηλαδή, για μένα δεν είναι ένα σχεδίο. Υπάρχουν 5 και 10 άνθρωποι που είτε μιλάμε σε θέσει δημοσιογραφικέ είτε σε θέ, θέσει παραγωγικέ, θεσμικέ, όπω σα πέστε, όπου θέλουν να αλλάξει αυτή η κατάσταση, θέλουν να προσφέρουν, θέλουν να μείνει κάτι πίσω. Α στηριχθούν. Γιατί αν, αν δεν στηρίζεσαι, κάπου φίλε. είτε σταματά, είτε κουράζεσαι, είτε δημιουργείται ένα κορεσμό στο ότι το έκανα, το ξανά έκανα, εντάξει, νιώθω ότι δεν έχω να δώσω κάτι άλλο. Γέμισα από αντίσταση. Αλλά πρωτίστω χρειάζεται αυτοκριτική. Αν δεν υπάρχει αυτοκριτική από όλε τι πλευρέ, να δούμε τι πραγματικά γίνεται λάθο, δεν άλλαξε τίποτα. Αυτή είναι η γνώμη Πάμε λίγο στο football stories. Ε, υπήρξε κάποια στιγμή, σε κάποιο προορισμό ενδεχομένω, σε κάποιο. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί ότι πολλέ φορέ ήταν και συνδυασμο mm -hmm. Που είπε, δεν μπορώ. Θέλω να γυρίσω πίσω. Ήταν λόγω ψυχολογία, λόγω βαρεμάρα, λόγω κούραση. Το οτιδήποτε. Κοίτα, ο βαρεμάρα δεν υπήρξε ποτέ από την πλευρά μου και νομίζω από κανένα από τα παιδιά. Κούραση όμω και εξάντληση ε, ή και απογοήτευση, αν θέλει, έχει υπάρξει. Αρκετέ φορέ. Να τα παρατήσει. Ε, Πολλέ φορέ μπορεί να έχει περάσει το μυαλό σου ή να σκέψει ότι φτάνει. Δεν αντέχω άλλο. Κυρινάω 35 μέρε σε όλο τον κόσμο σε ατελείωτου ρυθμού, ατελείωτε ώρε ε, σε αεροπλάνα, σε αμάξια. Δικαιολογικά, ειδικά στο δεύτερη σεζόν, κάναμε ένα ταξίδι 36 μέρε. Η πιο συχνή εικόνα που έβλεπα σαν άνθρωπο είναι ο Άγγελο έτσι. Δίπλα μου. Κατάλαβε. Να έχει κάτι, να είναι σαν σίγμα τελικό δίπλα μου και να κοιμάται. Αντίστοιχα και αυτό σε μένα. Γιατί ήμασταν πίσω σε ένα κάθισμα και μονίμω αλλάζαμε μια πόλη, αλλάζαμε μια τοποθεσία μέσα την πόλη, αλλάζαμε μια χώρα. Ένα, αερο, ένα αεροπλάνο, ένα δεύτερο αεροπλάνο, δύο αεροδρόμια το ένα πίσω από το άλλο, πτήση τρει ώρε το πρωί. Δηλαδή, δεν παραπονιόμαστε, αλλά προφανώ και αυτά δημιουργούν μια κούραση, μια απογοήτευση αν κάτι δεν πηγαίνει καλά, εντάσει. Αλλά όλα αυτά είναι, ρε, φίλε, πώ το πω. Στο πακέτο. Δε, στο πακέτο, είναι δεδομένα. Κατάλαβε, θα γίνουν. Το... Ένα πράγμα δεν πρέπει να ξεχνά. Δεν πρέπει να ξεχνά ότι κυριολεκτικά εκείνη τη στιγμή κάνει κάτι το οποίο σε καθιστά ευλογημένο άνθρωπο. Έχουμε πάρει μια γεύση μικρή από τα κλιπάκια που ανεβάζατε στο κανάλι στο YouTube από το τι δεν Ίσο, βλέπουμε. Πίσω από την κάμερα. Τι yeah. δεν βλέπουμε. Απλώ κάναμε και μια κουβέντα με τον Άγγελο. Χρειάζεται λιγάκι το κοινό του Football Stories αυτό που δεν βλέπει να το γνωρίσει λιγάκι, ξέρει, με την. τη yeah, για... δική σα ματιά. Ακριβώ για ποιο λόγο συμφέρει. Ε, όχι, συμφέρει. Για ποιο λόγο αυτό μπορεί να συνεισφέρει κάτι στην κουβέντα, γιατί αντιλαμβάνεσαι μετά τι άνθρωποι είναι αυτοί. Τι περνάνε πραγματικά, δεν είναι σε πιο πολύ μαζί του, Έχει λογική αυτό. Έτσι. Δηλαδή, σε, βά, σε βάζει μέσα στο παιχνίδι. Οπότε, προφανώ και έχει, έχει νόημα αυτό και σημασία. Απλά και είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίζουμε το ότι μπορεί να μην παραπονιέσαι, μπορεί να νιώθει ευλογημένο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να νιώσει κάποια στιγμή εξαντλημένο, δεν μπορεί να νιώσει κάποια στιγμή απογοητευμένο. Δεν μπορεί κάποιο να φλερτάρει και να το πει: Δεν αντέχω, όλα τα παρατάω. Θα γίνουν. Μέσα στο παιχνίδι. Απλά, αν δεν ξεχνάς ποτέ αυτό που είπα πριν, και το λέω και τελευταία φορά, για να μην κουράζω, ότι είσαι ευλογημένο άνθρωπο εκείνη τη στιγμή, κάνει κάτι που άλλοι τον ονειρεύονται. Ταξιδεύει, βλέπει μέρη, μπάλα, τα πάντα. Θα σου κάνω κάποιε ερωτήσει που τι είχα κάνει και στον Άγγελο. Απλώ εντάξει, προφανώ ήταν καθαρά δική του άποψη σου λέω τώρα, πείθει Λέτζα Θοδωρή, ξέρω εγώ και τον Άγγελο, πε ότι ο Άγγελο έχει πιστεί ήδη, να με πάρετε μαζί σα, να ξεπεράσω εγώ το κόλμα που έχουμε τα αεροπλάνα και να πάμε σε τρει προορισμού μαζί, σε τρία αντρέπη μαζί. Που έχετε πάει, προφανώ. Που έχουμε δει. Που έχετε δει, ναι. Ποια θα διάλεγε, ποια α πούμε, θα έλεγε ότι θέλω να πάρω τον Γιώργο εκεί πέρα για να δει αυτά που είδα, να ζήσει αυτά που έζησα και να πάρει Εικόνωση κάπου όλο αυτό το project που λέγεται Football Stories. Ε, ε, Ακριβώ. Κοιτάξτε, το πρώτο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι για το οποίο έχουμε μιλήσει πάνω πολλέ φορέ και γενικά, όποιο τα παρακολουθεί, ενδεχομένω να έχει βαρεθεί να το λέμε, είναι η Κολομβία. Γιατί ήταν ένα συνδυασμό πάρα πολλών πραγμάτων που πήγανε τέλα, τέλεια, δευτερογραμμίσει όλοι οι πλανήτε και ήταν όλη η εμπειρία εξαιρετική. Από κερκίδα, από του ανθρώπου που γνωρίσαμε από το σκορ. Ό,τι και να μου πει, πήγε τελεία. Και ήταν ο τύπο. Ο Μαρσέλο. Ο Βαλτεράμ, πώ το λέγανε. Ο Βαλτεράμ, ναι. Ο Χουάν. Το όνομα του Χουάν. Εκεί είδαμε ένα 5-2. Είδαμε ένα γήπεδο χωρί κενά διαζώματα. 45.000 κόσμο και από του δύο. Χρώμα, ατελείωτη φωνή. Κυριολεκτικά σου λέω ότι ανατρίχασα Εγώ τον μπήκα μέσα στο γήπεδο, ανατρίχιασε. Μου μιλούσε κάποιο σημείο ο Γιώργο ήταν από τι πρώτε φορέ που μαλώσαμε με τον Γιώργο, γιατί όντω ο άνθρωπο μου έλεγε κάτι και εγώ δεν το, δεν το κοιτούσα καν. Γιατί σου λέω, αφουγκράζομαι πάρα πολύ ρομαντικά όλε αυτέ τι προεκτάσει του ποδοσφαίρου, πιο πολύ ακόμα πολλέ φορέ και από το, αυτό που γίνεται με το όπου μπορεί κάτι τέτοιο, αν είναι πολύ έντονο, να χάσω επαφή. Οπότε φίλε, έγινε και εκεί έγινε πέρα αυτό. Χάθηκα. Κοιτούσα, σαν χάσω σαν παιδάκι που το έβαλε μέσα σε ένα μαγαζί με παγωτά και ζαχαρωτά αυτό το πράγμα γι. Οπότε ήταν νομίζω ότι αν το ζούσε αυτό θα καταλάβεις τι λέω τώρα. Πρώτο, με διαφορά. Θα σε πάω τώρα σε ένα δεύτερο, ένα λίγο διαφορετικό, σε ψυχολογία. Θα πηγαίναμε νομίζω σε Celtic Rangers. Γιατί θα έχανε πάσα ιδέα για του Βρετανού. Με αυτό που θα βλέπει. Δεν έχω την καλύτερη. Όχι, δε σου πω όλοι του έχουν αισθάνοδο ότι εντάξει, μπαίνει γκολ και φωνάζουν yeah. Παιστώ κάθονται οι μισοί, η Θάτσερ του ευνούχησε. Γενικότερα, με του Βρετανού δεν άκουσε ποτέ κάτι καλό, κάτι εντυπωσιακό. Αυτό που είδα από στο Celtic Park, στο Celtic Rangers και φαντάζομαι ισχύει το ίδιο και στο Άιμπροξ, ουρλιάζουν. Δεν φωνάζουν. Ουρλιάζουν. Ήταν όλοι όρθιοι. Και επειδή εγώ καθόμουν ακριβώ δίπλα στου φιλοξενούμενου Rangers, ήταν κάποιοι τύποι και Celtic και Rangers, οι οποίοι πληρώσαν εισιτήριο για να βρίσκουν ένα τον άλλον. Ή, ήταν δύο τύποι που του κοιτούσα και όποτε γυρνούσε το κεφάλι μου, δεν βλέπανε σε καμία περίπτωση ποτέ το γήπεδο. Είχαν, λοκάρει ο καθένα από έναν από, απέναντι, το άλλο απέναντι στα πέντε μέτρα. Και ήταν σε φάση εγώ, εσένα μετά έξω. Αν έρθει κάτω. Αν κάτω, <συσχελί> έλα πίσω. <συσχελί> αυτό, <συσχελί> έλα πιο κάτω, έλα πιο εκεί. Θα πούμε μετά, έμπαινε γκολ, πανηγυρίζανε. Χειρονομίε. <συσχελί> Απίστευτη ένταση. Και το παιχνίδι 12 ώρα το πρωί, ε. Για να προλάβουν να <συσχελί> Δηλαδή, μαγικέ καταστάσει. <συσχελί> Ο, ο σουρεαλισμό φορούσε κόκκινα εκεί πέρα. Δηλαδή ήταν αδιανόητο. Άμα θέλω να σουρώνω. Βρε, προφανώ και σουρώνω. Απλά ξηλάει. Είναι από χθε βράδυ. Οι άλλοι ψαλιδίζουν με του Από, τι ώρα θα πίνουν. Σου λέει 9 ώρα θα σκοθούν. θα σου ξέρω το πρωί σου να πιούν. Δεν το παρόν σερι. Και το τρίτο είναι νομίζω ότι θα το έχει αναφέρει και ο Άγγελο το πρώτο μα επεισόδιο. Που είναι η Ολλανδία. Το φέγγινο του Άγγελο. Γιατί και εκεί πέρα πήγαν όλα πάλι ρολόι και από το σκορ και από ατμόσφαιρα γηπέδου. Αλλά και από τα άτομα που γνωρίσαμε. Αυτό είναι φοβερό. Να πούμε ότι αναφέρει το σκορ και για το 5-2 στην Κολοβία και για το 6-2 στην Ολλανδία. <laughs> γιατί το 0-0 πήγαινε σύννεφο κάποια στιγμή. Στην πρώτη σεζόν ε, πήγαινε σύννεφο. Ένα. Στη δεύτερη δεν βγήκε ούτε ένα 0-0. Κάτι γι' αυτό. Ούτε ένα. Μία ερώτηση που δεν θυμάμαι αν την έκανα στον Άγγελο. Ένα υποθετικό σενάριο ότι σου σβήνουν έναν προορισμό mm -hmm. για καλό είναι. Ένα προορισμό, έναν τέρμπι από το μυαλό σου για να το ξαναζήσει έτσι όπω τον έζησε. Αλλά ακριβώ, έτσι, step by step. Ποιος, ποιον θα επέλεγε να ξαναζήσει από το μηδέν έτσι όπω τον. Ποιον έχει ξεχωρίσει ενδεχομένω, έτσι, άμα θέλουμε να τη στρογγυλέψουμε την ερώτηση. Οπότε εννοεί να, το, να τον σβήσει και να τον ξαναζήσω αυτούσιο. είναι αυτό που σου είπα, η Κολομβία. Η Κολομβία, ε. ναι. Ε, με διαφορά. Το, η Κολομβία ήταν μια απίστευτα ολοκληρωμένη εμπειρία. Ήταν 8 μέρε γεμάτε. Τα πάντα. Δηλαδή, από το ότι πήγαμε στη φυλακή που ήταν ο Σκομπάρ μέχρι το ότι πήγαμε σε φαβέλα όπου στην Κολομβία δεν λέγονται φαβέλα, αλλά αυτή μου διαφεύγει το όνομα. Αυτέ οι παραγκουπόλει. Ε, το ότι πήγαμε εκεί πέρα και συναντήσαμε έναν άνθρωπο που έχει φτιάξει μια ακαδημία μετά την αποφυλάκησή του. Και η αποφυλάκησή του έγινε γιατί κατηγορείται για 150 δολοφονίε. Ο άνθρωπο ήταν εκτελεστή. Τι <laughs> πε μου. Ναι. Κάνοντα <Counter -strike, laughs> <φαβορώ>, ναι, έτσι. <laughs> ήταν, ήταν εκτελεστή του Σκομπάρ. Mm. Ωραία. Και βγήκε για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου. Για να, εξηλαιωθεί. Εν πάση περιπτώσει. Το αστείο τη υπόθεση αυτό ξυπνάει. Ότι εγώ όταν το βρήκα το θέμα, βρίσκω τρει δολοφονίε. Και λέω τρει δολοφονίε. Έχει πέπτο, ακούγεται. Ε, ρε, πέμπ, εντάξει. Άνθρωπο. Έφεγε και τρει ανθρώπου. Περνάει. Λε εντάξει. Βάρη οκ. Okay. Αλλά όταν πάμε εκεί πέρα, λέει ό, ε, όχι τρει. Για τρει. Τρει Κατηγορούμε για το 51. Και λέω σημαντικό να διαβάζει καλύτερα στα ισπανικά τα άρθρα παρά στα αγγλικά. Mm -hmm. Γιατί στα αγγλικά χάθηκε μια πληροφορία ότι τρει είναι οι ταυτοποιημένοι που έχουν δολοφονηθεί. Και δεν πάστε... βασική πληροφορία. Λέ, πολύ βασική πληροφορία που την έχασα, αλλά εν ε, ε, πάση περιπτώσει. Γενικότερα ήταν φοβερή εμπειρία. Δεν, από όπου να το πιάσω. Okay, okay. Και έχουμε στείλει εκεί πέρα, να σου πω, αρκετέ παρέε. Έκτοτε. Στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι. Όχι στον άνθρωπο, στον, ναι. Στο στον Χουάν. Α, ah. πολύ Okay. Φαντάζομαι να θέλω να και πέρα <laughs> παρέσει στον Σουσικάριο Θέλω <laughs> κάτι φιλαράκια μου, τα οποία δεν τα πάω πολύ καλά τελευταία. Υπάρχει κάποιο derby, κάποιο προορισμό που αν γινόταν η τρίτη σεζόν, θα ήταν τοποθελίστ. <laughs> Κοίταξε. Αυτό το οποίο έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη σεζόν ήδη, και δεν έγινε. Και δεν είναι η ούτσι δεύτερη. Και πρέπει να γίνει. Και αν δεν γίνει, θα το, πάνω, το κάνω μόνο μου. Έχω απελπιστεί. Θέλω τριγλια. Ε, δεν γίνεται. Τρίγλια σαν τρελό. Πάω μόνο τρίγλια λίγο. Λοιπόν. Πλάκα μου. Ε, να σηκώνω ένα άλλο παινιά Σωστό. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ήταν στην αρχική μου λίστα. Είναι το μοναδικό τη αρχική λίστα. Γι' αυτό είπα σχεδόν όλα στην αρχή. Ήθελα να καταλήξω εδώ. Ότι αυτό λείπει. Δεν το έχω δει. Ενδεχομένω εκεί παίχτηκε μπλέξιμο με τα προγράμματα. Το... Γιατί ε, καταλαβαίνουμε ότι. Έμπλεκε, έμπλεκε πάντα κάπω έτσι. Δηλαδή στην δεύτερη σεζόν όλα γίνανε πάρα πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Οπότε το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι ήταν, μετά, ε, ήταν, και τα δύο έξω από το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έπρεπε να γίνει το project. Και στην πρώτη σεζόν είχε πέσει πάνω στο River Boca. Οπότε επειδή ήταν και η πρώτη σεζόν όπου, κάνουμε την, ε, όπου κάναμε την, ε, γνωριμία με το κοινό, θεωρήσαμε ότι είναι πιο εμπορικό το River Boca. Και εντάξει, ήταν και πιο ψηλά στη λίστα. Δηλαδή ήταν μαζί με το Celtic Rangers, ήταν τα, τα δύο βασικά μου που ήθελα να δω. Μου έβαλε πριν το Celtic Rangers και δεν θέλω να το ξεχάσω, θέλω να το ρωτήσω. Παίζει ρόλο και το background στο Derby. Ενώ το πόσο σε εντάσσει σε αυτό, δηλαδή το Celtic Rangers, είναι μέσα σε όλα και θρησκευτικό το ζήτημα. Δεν είναι μόνο θρησκευτικό, είναι θρησκευτικό, είναι κοινωνικό, είναι εθνικό. Είναι ό,τι πρόβλημα μπορεί να έχουν, το έχουν. Έχουν καταφέρει να έχουν πρόβλημα στα πάντα. Και το λύνουν. Και το λύνουν όπω φέρει κανέναν. Εντάξει. Οκ. Σims fair. Εντάξει, κοιτάξτε, Είναι, ξεφεύγει άπειρε φορέ. Δηλαδή έχει νεκρού. Εμεί το πήγαμε, έχει νεκρό κάτω σπίτι μα. Σε μια μπειραρία έχει έχει νεκρούς, έχει πανώ τα οποία ξεφεύγουν τακτικά σε περιεχόμενο, συνθήματα που ξεφεύγουν τακτικά σε περιεχόμενο. Εντάξει, δεν μπορώ να τα ρομαντικοποιήσω αυτά. Τα μη διάλο θα ήμουν ανακόλουθη σε αυτά που λέω σε αυτά που λέω τους ώρες, έτσι. παρόλα αυτά, το ότι έχει αυτό το background δημιουργεί ένα αδιανόητα εκρηκτικό μείγμα. Δεν... και συνήθω δεν υπάρχει από που έχει στα μεγάλα, που δεν ξεκίνησε με άμεση εμπλοκή του με την κοινωνία. Μπορεί σήμερα να μην έχει. το δηλαδή, τον Παρσελόνα, Ρεάλι σήμερα. Ε, Α μην γινόμαστε. Οι διαφορέ είναι οριακά μελητέ. Στο τι σχέση έχουν οι ομάδε με την κοινωνία. Από όλα τα κοινωνικά στρώματα έχουν. Ανώνυμε εταιρείε είναι πλέον. Πιο πολύ brand name είναι παρά ομάδε. Εντάξει, okay. οκ. Μια πραγματικότητα. Αλλά υπάρχουν ομάδε που το κρατάνε αληθινό ακόμα. Θέλω να κάνουμε ένα συσσαγωγικά παιχνίδι. Θέλω να μου πάρει και εσένα, θα βάλει μέσα και του τέσσερι σα και θέλω να μου του αντιστοιχίσει με ένα τέρμπι και με έναν προορισμό ενδεχομένω ε, βάσει χαρακτήρα του κάθε ατόμου που πήγατε. Εσύ που του ξέρει καλύτερα εννοώ. Μάλιστα. Βάσει χαρακτήρα του Άγγελου, έτσι όπω ζήσατε, τους χάριν το Άγιαξ Φέγγινορντ, ότι του ταυτίζω για αυτό το λόγο, του ματσάρω για αυτό το λόγο. Κοίταξε, ο Άγγελο θα ήταν σίγουρα το United Liverpool. Λόγω τη προτίμηση. Ε, ένα ναι, ένας πολύ προφανής λόγο είναι αυτό, είναι η προτίμησή του, αλλά είναι και το ότι ο Άγγελο είναι ένα άνθρωπο ο οποίος έχει αυτό το. Ε, πώς Πώ το πω. Το κλασικό είναι το, είναι το United Liverpool, παιδί μου. Ένα τύπο ο οποίο έχει ένα background χ, αλλά δεν έχει αδιανόητε διακυμάνσει στο χαρακτήρα του. Δηλαδή, δεν το δει σήμερα να είναι έξαλλο και αύριο να είναι ήρεμο. Δεν είναι τόσο μεσογειακό το ταπραμένο του. Δηλαδή, ο Άγγελο, σαν ψυχολογία, είναι πολύ κοντά σε αυτό. Θα, θα του τέριαζε ένα βρετανικό παιχνίδι. Και το United Liverpool και λόγω του United νομίζω είναι το ιδανικό. Είναι αυτό που είχατε ένα εισιτή. Του είχατε κάνει πλάκα, κάτι τέτοιο. Του δηλαδή. το είχαμε κάνει πλάκα. Το είχαμε κάνει πλάκα βέβαια στο U Liverpool Bagger. Στο Το δείξαμε στο YouTube μόνο αυτό. Ο Τέο, απ' την άλλη, είναι ένα εκπληκτικό ε, αϊκό Στοκχόλμη ή Αϊκό, αν θέλω να το λένε όπω θέλουν αυτοί. του ε, Γκάρντεν ή Διον Γκόρντεν, αν θέλω να το λέμε όπω θέλουν οι Σουηδοί. Και μόνο που το επιχείρησα και σίγουρα το έχω πει λάθο. Εντάξει, άμα φτάσουμε σε αυτήν την στη, στη Σουηδία, εντάξει. Ε, γράφτε ε, μα. Να, να με συμπαθάτε. Εν πάση περιπτώσει. Ε, είναι ένα τέτοιο παιχνίδι, δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο έχει να δώσει, αλλά έχει να βάρη. Σου, ήδη. Οπότε ο Τέο ποδοσφαιρικά ε, απλώθηκε όσο περισσότερο μπορούσε, προσαρμόστηκε όσο περισσότερο μπορούσε. Εδώ είναι. Δε, δεν αντέχει άλλο και ο ίδιο. Δηλαδή, αν του βάλουμε λίγο μπάλα ακόμα, θα σκάσει, θα κάνει μπάμ. Σου λέει, μέχρι εδώ έκανα παραχωρήσει. Οπότε είναι ένα τέλειο ADJUD GARDEN. Ο Τέο, απ' την άλλη, είναι ένα πιο. είναι ένα φανέρ γαλατά Κατάλαβε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο. Εκρηκτικό. Δηλαδή. Ο, ο Γιώργο σήμερα μπορεί να είναι απίστευτο ενθουσιώδη, αύριο να είναι πολύ σκεπτικό, μεθαύριο να είναι ε, αγαπησιάρη, παρά να ψήνεται για σύγκρουση. Είναι, έχει, αν μιλάμε για μεσογειακό ταπεραμέντο, είναι ο Γιώργο. Εδώ καθένα μα είναι κάτι διαφορετικό. Να ξέρεις, δηλαδή είμαστε τέσσερι άνθρωποι πολύ διαφορετικοί. Και είναι μαγικό, γιατί αυτό ακριβώ δημιουργεί το φιμπολστορίζα. Δηλαδή, εγώ είμαι πιο, ο πιο δημοσιοσχετίστη από όλου. Δηλαδή, να το λύσουμε, να το βρούμε. τι... Πάμε να το κάνουμε. Τι ναι, πάμε να το κάνουμε. Έχει πιο, πιο, πολιτικό θα προσέγγιση. Ο Τέο είναι πολύ ήπιον τόνων, ήρεμο. Ο Άγγελο είναι ο άνθρωπο ο οποίο και μπορεί να κάνει, αν το σκάσει, να σκάσει. Αλλά απ' την άλλη είναι, ρε παιδί μου, σου λέω πιο, πιο ήπιον τόνων η διακυμάνση του χαρακτήρα του. Δεν θα δει ποτέ εξοργισμένο πολύ κτλ. ήρεμο. Και ο Γιώργο, απ' δεν είναι ότι έχει αδιανόητα ακραίε. Ε, Δράσεις, αλλά μπορεί να ενθουσιαστεί πολύ περισσότερο, μπορεί να απογοητευτεί πολύ περισσότερο. Είναι, είναι, όλα, του, όλα του τα αισθήματα πιο έντονα. Είναι δηλαδή, σου λέω αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάτι με πιο πολύ μεσογειακό. Θέλω ένα ντέρμπι μεσογειακό. Θέλω ένα ιταλικό ντέρμπι, Θέλω ένα σεβίλ μπέτη. Θέλω ένα φενέργα γαλατά για τον ε, Γιώργο. Εκεί τον βάζω. Εσένα. Εγώ είμαι. Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό μου, σαν χαρακτήρα, αλλά θα σου πω τα που εφραίνουν την ψυχούλα μου. Okay. Πηγαίνω μέσα και λέω, άνοιξε την πόρτα του σπιτιού μου. Είναι τα λατινοαμερικάνικα. Okay. Όπου και να με βάλει. Κυρίω βέβαια εντάξει Αργεντινή. Είμαι Αργεντινόφιλο και, Ουρουά... πάρα πολύ εκεί. Δεν έχω πάει ακόμα Ουρουάη, αλλά πιστεύω ότι θα πάω, δεν θα δω κάτι που θα με απογοητεύσει. Αργεντινή όμω είναι αχίλια. Χάρηκε δηλαδή με το Μοντιάλ. Φετινό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ χάρη γιατί θεωρώ έχω απίστευτη αγάπη στο Μέση. Φέρνει και εγώ το ίδιο. Κοιτάξτε, έχω αγάπη από ποια άποψη. Δεν μπαίνω στην νομίζω παντελώ άχρηστη κουβέντα για το ποιο είναι ο καλύτερο ή ο Μέση Ρονάλντο, Και για ποιο λόγο τη λέω άχρηστη και ανώφελη σαν κουβέντα, Γιατί είναι οι δύο μεγαλύτεροι παίκτε τη εποχή μα. Προσωπικά νιώθω λογημένο που του είδα. Απλά ο, ο, ο καθένα από του δύο είναι διαφορετικό. Δηλαδή, ο Μέση είναι ένα προϊόν ποδοσφαιρικό. Δηλαδή, πιθανόν όταν η μητέρα του γεννούσε κατέβει ο Θεό, την ξεγέννησε, τον άρπαξε και με δύο χέρια. Και το παιδί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά οριακά δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Παρ' όλα αυτά είναι και αθλητικό. Δηλαδή βλέπει, δεν πέφτει εύκολα, δεν είναι το κέντρο βάρου και όλα αυτά. Αλλά α σταθούμε στο ότι κάνει πράγματα τα οποία δεν μαθαίνουν τρεφιλά. Δεν μπορεί να πα σε μια ακαδημία και να πει σε ένα παιδί, να δε στο μέση. Η αλήθεια είναι όταν είχα πάει εγώ σε ακαδημία, δεν μου πει να πει ο άλλο, ε, μέση, κάνω ό,τι κάνω μέση, θα απογοητευτεί. Γιατί δεν θα μπορεί να το κάνει. Μπορεί όμω ο πίθεση στο Ρονάλντο. Όχι στο ποδοσφαιρικό επίπεδο. Στο επίπεδο δουλειά. Ο άνθρωπο είναι μια μηχανή. Είναι ένα υπόδειγμα αθλητή. Δηλαδή το, το βλέπεις βλέπει ακόμα και σήμερα. Τρέχει, πηδάει, βάζει τζαρτζαρίσματα. Με τον ίδιο τρόπο που το έκανε και πριν. Δηλαδή ότι πήγε τώρα στη Σαουδική Αραβία. Οκ, okay, είναι θέμα μια εύστοχη ή άστοχη. Για μένα άστοχη. Αλλά οκ. Okay, επιλογής Επιλογή σε ποδοσφαιρικό επίπεδο στην καριέρα του. Τίποτα άλλο. Αθλητικά ίδιο. Έπεσε λίγο, έχει τα έπεσε. Αλλά παρόλα αυτά, τον βλέπει σε αυτήν την ηλικία, είναι ρε φίλε μηχανή. Είναι υπόδειγμα. Σαφώ. Δηλαδή, αυτό που έχει να κάνει είναι να νιώθει ευτυχισμένο που τον είδε. Αλλά ο Μέση είναι ρε φίλε το αυτό που είπε, το ρομαντικό. Ε, ε, είναι... Το ήθελα κιόλα και εσύ γιατί με τρελαίνει αυτή, αυτή η τάση που έχουμε στα πάντα. Και στο ποδόσφαιρο. Δεν σου δίνω το respect γιατί δεν έκανε αυτό. Μετά το κάνει αυτό, δεν έκανε εκείνο όμω. Ή δεν το έκανε έτσι. Και είχαμε φέρει την αλκάο ότι για να αποδείξει ο Μέση ότι δεν είναι ελέφαντα, πρέπει να πάρει το Μουντιάλ. Το πήρε το Μουντιάλ. Τώρα ακούμε άλλα. Ότι το, το πήρε στη Σαουδική Αραβία και. Δηλαδή, Νιώθει τώρα ότι ο Μέση θα πάρει το πάρει, π.χ. Στο ΣΥΠΑ, και θα λέει ναι, αλλά δεν το πήρε και στην Ευρώπη. και να τι θέλετε να κάνει. Την ε, ποδοσφαιρικοποίησα την κουβέντα. Ε, εντάξει. Λιγάκι ξέρει, το ήθελα. Ε, γιατί θέλω να πάμε και στο άλλο κομμάτι πέρα από το Football Stories πλέον σε ξέρουμε και μέσα από τα social media που κάνεις μικρές παραγωγές ουσιαστικά κατά κύριο λόγο πληροφοριακές πώς να τις ε, εκπαιδευτικές πάνω στο προσφαιρικό ε, Ας βάλουμε εντός εγώ, εκπαιδευτικά. Εκπαιδευτικά. Εκπαιδε, εκπαιδευτικά Πώς ναι. ξεκίνησε όλη αυτή η μόντα Θα σου πω ε, αφού τελείωσε η δεύτερη σεζόν του Football Stories γενικότερα είχα πάντα την πάντα μια αγάπη στην ιστορία γενικότερα. Δεν σου κρύβω, όχι μόνο στο ποδοσφαιρο... στην ποδοσφαιρική ιστορία, αλλά στην ποδοσφαιρική ιστορία ένα παραπάνω. Δηλαδή, είναι λίγε φορέ που π μπορεί να έμπαινε η μητέρα μου ή ο πατέρα μου στο δωμάτιο να δει να διαβάζω, και εγώ είχα περάσει μέσα από το βιβλίο τη βιολογία, τον πιο μεγάλο τότε, από τα υπόλοιπα, είχα περάσει το... την βίβλο των τελικών του Τσέπου Και νόμιζα ότι διαβάζω, ξέρω εγώ, για το... κάτι τη βιολογία, και εγώ κυριολεκτικά <στον> <στον> διάβαζα πώ η ΡΕΜΣ ε, τότε από υπερομάδα έγινε σήμερα, ξέρω εγώ, μια ομάδα που είναι δεύτερη κατηγορία τότε. Τώρα είναι πρώτη. Δέκα mm. πράγματα. Πάντα έρωτα. Τον τελικό τάδε που έγινε, πόσο έληξε, όλη την πορεία. Είχα, είχα πάρα πολύ ενδιαφέρον στο background των ομάδων. Οπότε θεώρησα ότι είναι κάτι το οποίο ναι, μεν γίνεται, αλλά συνήθω συμβαίνει σε γραπτό λόγο. Και επειδή είμαστε μια εποχή, η οποία ξέρω, όλοι λίγο έχουμε μια, μια δυσκολία στο να μπούμε. Α, δεν θα κάτσω να διαβάσω τώρα. Πού να διαβάζω, Να δω ένα βιντάκι γρήγορα. Λέω, α κάνω ρε παιδί μου όλη αυτή την πληροφορία. Α τη φέρω σε ένα βιντεάκι 45 λεπτών, ενό λεπτού, 1,5 λεπτό. Που είναι πιο εύκολο. Να δω με ενδιαφέρει το κόσμο. Και όχι προ έκπληξή μου, αλλά με μεγάλη χαρά διαπίστωσα ότι το χουστάρι κόσμο το του αρέσει. Έχει όρεξη να μάθει δηλαδή. Νιώθω ότι του αρέσει. Ναι, νιώθω ότι. προφανώ και υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι αδιαφορούν για μερικέ πληροφορίε. Προφανώ και υπάρχουν και μερικέ πληροφορίε που είναι πιο συγκεκριμένε και ενδεχομένω δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον. Ακόμα και εγώ βλέπω τα όρια. Τι αρέσει, δεν αρέσει. Αλλά η πλειοψηφία του κόσμου που ασχολείται με το ποδόσφαιρο ε, το, νομίζω ότι το βρίσκει πολύ ενδιαφέρον. Και το μεγάλο στοίχημα ίσω είναι όπω στο Football Stories καταφέραμε σε δύο σεζόν να βάλουμε πάρα πολύ κόσμο μέσα στο κοινό που δεν είναι ποδοσφαιρική. Δηλαδή υπήρχε πολύ κόσμο που έλεγε Το βλέπω και δεν βλέπω μπάλα. Το οποίο είναι νίκη. Έτσι να καταφέρω κόσμο μέσα από τέτοια μικρά βιντεάκια που δεν είχε ενδιαφέρον και το ποδόσφαιρο να δει μερικά έτσι ενδιαφέροντα facts και να καταλάβει το ποδόσφαιρο είναι κάτι καν... το οποίο έχει πίσω πολύ, πολύ ιστορία, πολύ πληροφορία. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι γενικά ένα άθλημα το οποίο γεννήθηκε σαν άθλημα για να γράφει ιστορίε. Αυτή είναι η άποψή μου. Κοίτα, κρατάω την λέξη ιστορία και ιστορίε που είπε και πριν και τώρα. Και την έχω πει με φορέ. Είναι, είναι έρωτα. Ξέρεις τι, είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όταν είναι κάτι ιστορικό ε, στοιχείο, ιστορικό γεγονό, δεν αμφισβητείται. Yeah. Σε καμία περίπτωση. Και όταν έχει κάνει μια έρευνα στην ιστορία, έχει ανατρέξει το παρελθόν, σε δεδομένα τα οποία είναι εκεί για όλου. Δεν είναι ότι αλλάζουν επειδή τα ψάξε ο Δημήτρη mm. και θα αλλάξουν άμα τα ψάξει ο Γιώργο. Απευθυνόμαστε δυστυχώ ή ευτυχώ σε ένα κοινό, το οποίο το ελληνικό κοινό, το ελληνικό community, πε το θέλει δεν είναι και το ευκολότερο, θεωρώ εγώ, και από την πλευρά του δημοσιογράφου που την ασκώ τη δημοσιογραφία κάποια χρόνια τώρα, και τώρα με την εκπομπή. Πού ξεκινάει, θέλω να, πω, θέλω να καταλήξω, πού ξεκινάει η παραγωγική αντιπαράθεση με ενδεχομένω κάποιον που θα διαφωνήσει με αυτό που θα, σου, που θα του πει, το οποίο είναι ιστορικό γεγονό, ξαναλέω. Για κάποιου έχει σημασία το ότι είναι ιστορικό γεγονό προφανώ. Και πού αρχίζει αυτό ο παραλογισμό τη επιμονή και τη επιθυμία κάποιου ανθρώπου να πει όχι, δεν ξέρει εσύ, ξέρω εγώ. Κοίταξε. Αυτό που εγώ έχω υιοθετήσει σαν άποψη είναι ότι υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα είναι ότι η ιστορία γράφει. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να πει ότι ένα, κάτι δεν έγινε. Δηλαδή, αν εγώ κάνω μια κίνηση και το ρίξω, έγινε. Όχι, ρε μπρο. Όχι αδερφέ μου, αλλά έγινε. παπ, Έπεσε. Τώρα είμαστε εδώ μέσα τέσσερι άνθρωποι. Ξέρει πόσε απόψει υπάρχουν γύρω από το ότι αυτό το ιστορικό γεγονό. Τέσσερι. Ο ένα θα πει το έκανε επίτηδε. Ο άλλο θα πει για παράδειγμα. Ο άλλο θα πει εξ αρχή τον είδα. Δεν του άρεσε, ή ήθελα να το ρίξει. Ο άλλο θα πει ότι δεν γουστάρει το Γιώργο, ήθελα να του κάνει ζημιά. Δεν γουστάρει την καρδούλα. Καταλαβαίνεις, Οπότε πάντα θα υπάρχει ένα αντίλογο, αν θέλει να υπάρχει. Πάντα υπάρχει ένα παραθυράκι σε κάθε ιστορία, όσο δεδομένο και να το θεωρεί, όπου υπάρχει ένα παραθυράκι να πει ότι. έχει Real 14 Champions League. Είναι η βασίλισσα τη Ευρώπη. Είναι το πιο πετυχημένο κλαμπ του πλανήτη. Ναι, είναι. Υπάρχει όμω κόσμο που θα μιλήσει για Φράγκο, για, 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 ή ότι τώρα για ένα σφύριγμα που ενδεχομένω ήταν ει βάρο τη ομάδα του, ότι είναι μια ομάδα που σμπρώχνεται. Θα υπάρξει. Οπότε εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν δύο κατηγορίε ανθρώπων όταν δημιουργείται ένα αντίλογο. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν επικοδομητικό αντίλογο. Και όταν λένε κάτι το οποίο μπορεί και πρώτη όποιο να φαίνεται αιρετικό ή να φαίνεται προκλητικό, στην απάντησή σου έρχονται πολύ πιο συγκαταβατικά. Οπότε λε, «ΟΚ, okay, απλά ήρθαν ε, λίγο πιο επιθετικά από ό,τι έπρεπε. Ή αν θέλει, δεν ήρθαν πιο επιθετικά. Απλά ο γραπτό λόγο είναι πιο εύκολο παρεξηγήσιμο. Δηλαδή, μπορώ να σου πω κάτι τώρα προφορικά και να μου απαντήσει φυσιολογικά, να σου στείλω γραπτά και να ερεθιστούν να ανέβρασουν. Γιατί μου μιλάει έτσι. Υπάρχει και αυτό. Και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι θα σταθούν σε αυτό το ένα, σε αυτό που μπορεί να παρεξηγηθεί, σε αυτό το οποίο είναι πολλαπλό μεταφράσεων, και αποφασίσαν ότι έχει άδικο. Εκεί δεν υπάρχει κάποιο λόγο να κάνει την bait. Κανένα. Δεν είναι θέμα υπεροψία. Είναι θέμα οικονομία χρόνου και για του δυο σα. Αν εγώ σου έχω πει ότι ε, τα πράγματα είναι έτσι, εσύ μου λες ότι είναι διαφορετικά. Επανέρχομαι, παραθέτω ένα ακόμα επιχείρημα και εσύ επιμένει, χωρί να παραθέτει κάποιο έξτρα επιχείρημα, αλλά επιμένει αυτό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο λόγο να σπαταλήσουμε τον χρόνο μα. Είναι λιγάκι και τα social media που παίζουν σε αυτό το ρόλο, έτσι. Να social... φύση του. Τα social media έχουν μια επιθετικότητα παραπάνω. Και επειδή όπω κάθε αντικείμενο στα χέρια του λαού ανθρώπου μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, έτσι είναι τα social media. Άμα θε να το έχει για να δημιουργήσει π.χ. ένα προφίλ στο οποίο να βρίζει κόσμο ή να δημιουργεί μόνιμα έναν διάλογο, έναν αντίλογο ή οτιδήποτε. Οκ. Okay. Θα υπάρξουν και αυτοί. Υπάρχει το αμάξι το οποίο είναι μεταφορικό μέσο, υπάρχει το αμάξι που μπορεί να γίνει όπλο. Δεν είναι. Άμα, άμα ξεκινήσω να οδηγάω εγώ και έχω πιει, είναι όπλο εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει το αμάξι το οποίο το παίρνει ο και πηγαίνει στη δουλειά του. Πηγαίνει στο σπίτι του. Πηγαίνει να δει σινεμά. Και είναι μεταφορικό μέσο. Έτσι είναι ένας άνθρωπος το social Υπάρχει ένα άνθρωπο που το παίρνει για να επικοινωνήσει. Για να μάθει. Να ενημερωθεί. Να ενημερώσει. Να κάνει τέτοιε δραστηριότητε. Υπάρχει ένα άνθρωπο που το παίρνει για να προσβάλλει, για να επιτεθεί, για να μειώσει. Οκ. Είναι, νομίζω ότι πρέπει να ζήσει με αυτό. Κατάλαβε, και να μην σε καταβάλει και να κάνει φόκου σε αυτού που εγώ έχω πάντα μία αισιοδοξη ματιά σε αυτά, ότι είναι οι περισσότεροι. Οι οποίοι δεν θα παρεξηγήσουν ένα πράγμα που θα πει πάνω στη ροή του λόγου ή δεν θα ψάξουν να βρουν το ψυγάδι στην παρουσία σου και στην εικόνα σου, γιατί κυριολεκτικά πάντα θα υπάρχει. Τι να πω, να πω το, το, το πλέον που ότι κανεί δεν είναι τέλειο, σε κανένα δεν είναι τέλειος. Θα κάνει και λάθη, θα πει και. Πώ το πω, θα κάνει και σαρδάμ, θα κάνει και ορθογραφικό λάθο, θα πει και κάτι που μπορεί να, να ενημερωθεί λάθο, να παραπληροφορηθεί. Να, 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 Θα γίνουν τέτοια πράγματα. Καλή ώρα με το σιχάρι το Εσκομπάρ. Όταν, το, με το ακριβώ. <Λε> Εκεί έκανα ας πούμε, ένα λάθο, κατάλαβε. <Λε> Σκέψει τώρα π.χ να μπορούσαμε εμεί να είχαμε μια ε, τριβή μεταξύ μα ότι να στεκόμασταν στο ότι έγινε λάθο. Και να μην το παίρναμε όχι στη φαν πλευρά, πώ το πω, στην ενδιαφέρουσα πλευρά, ότι τι γίνεται μια φορά. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τριβή μεταξύ μα. Να χαλάσει όλη η διάθεση και εγώ σήμερα να μην είμαι εδώ. Να σου λέω την Κολομβία. Και επειδή θα σε έχει φάει ο Σικάριο. Όχι να μην είχε φάει ο Σικάριο, να με φάει ο Γιώργο Λέντε. Με το στόμα του. Καταλαβαίνετε, να μου λέει ο Γιώργο. Φταί, ε, ναι, είναι δικό σου λάθο. Να, ναι, ναι. Εν, ενώ εκείνη την ώρα, επειδή ήμουνα πιο ρουκκι από ότι με τώρα, δηλαδή, τότε ήταν η, η κυριολεκτική αρχή μου στον χώρο. Αν ο Γιώργο μου έκανε επίθεση, θα μετέγαινε. Ψυχολογικά. Καταλαβαίνετε. Θα έλεγα, πήρα κάτι πάνω μου και το έκανα λάθο. Ενώ όταν μου είπε, Εσύ συμβαίνει αυτό. Cool. Yeah. Εντάξει, κόλλο. σα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Καταλαβαίνετε. Με ανέβασε. Οπότε είναι θέμα προσέγγιση. Πρέπει να ζήσει ότι υπάρχουν και οι δύο πλευρέ ανθρώπων. Το κρατάω αυτό για όταν έρθει ο Γιώργος να τον ρωτήσω για την ιστορία με τον Σικάριο που παραλίγο να θα τον σας. Για άλλη ιστορία, η πιο εντυπωσιακή τριβή που είχαμε το ίδιο μας Τριβή, Είπε, λέ... Είπε, τριβή λέγοντας, ορθέ. Ε, είπες και το παιχνίδι εκείνο που σου μιλάει και δεν τον άκουγες. Mm -hmm. Ναι, δες, αυτό, στην, Κολομβία, αυτό με τον Σικάριο, αλλά αυτά είναι ξεσ, πολύ πιο... Ε, κρατήσανε κυριολεκτικά, μπορεί και ένα λεπτό. Okay. Τίποτα. Γιατί, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, όταν κάνει μια δουλειά, είμαστε εμεί οι δύο και ταξιδεύουμε και βλέπουμε ο ένα τον άλλον να σταμάτησε, δεν είναι ότι είμαστε εδώ πέρα στο γραφείο, 8 ώρε, πήγα σπίτι μου, πήγε σπίτι σου. Γεια σα. Είναι ότι βλεπόμαστε, πρέπει να το λύσουμε. Ή πρέπει να είμαστε συνεργάτε, ένα από τα δύο. Οπότε γενικά, ειδικά όταν είχα κάτι εγώ με τον Γιώργο, αυτέ τι 4-5 φορέ λινόταν μπαμ, μπαμ Και αυτό έχει να κάνει με την καλή διάθεση των δύο. Αλλά θα σου πω το άλλο. Είναι στην, σε ένα ε, ασάδο ψήσιμο που κάναμε στη Χιλή όπου έχει γίνει κάτι, ορίωμα με τον Γιώργο, τσιρίζουμε μεταξύ μα. Για ανόητο λόγο τώρα, αλλάξε, είναι η στιγμή που γιγαντώνονται όλα. Ο Τέο είναι χειρολογικά στη μέση και μα κοιτάει, γιατί ξέρει ότι είναι η στιγμή που. Σας δεν συμφέρει βοηθείς. να πει τίποτα, κατάλαβε. Άστο, πρέπει να λυθεί. Κατάλαβε. Και ο Άγγελο έχει πιει δύο-τρία ποτά παραπάνω, και ο δεν έχει καταλάβει τίποτα. τίποτα. Στο δύο μέτρα, έτσι. Στα δύο μέτρα, τρώει. Εξηγεί δύο χιλιανού πώ πρέπει να ψηθεί σωστά το κρέα, και ενώ εμεί οριόμαστε, έρχεται ένα μέσα μα μια και λέει: πάμε, πάμε, να φάμε λίγη και τα κρέατα. <σομίως> και τον κοιτάμε και δύο, και έτσι λύθηκε. Ε, Κυριολεκτικά λύθηκε έτσι. Τον κοιτάμε και δύο, κάνουμε αυτό. Το... Εμεί το τσιρίζουμε, αρχίζουμε να βρίζουμε και δύο αυτό. Λέει, τι ρε, τι έκανα. Και όταν καταλάβει, δε, άλλα, άντε λέει, αφήστε με, και έφυγε. Και έτσι λύθηκε. Πήγαμε, φάγαμε τα κρατάκια μα, πήγαμε φίτη μα. Άρα έχουμε Κολομβία, Χιλίο, αλλά στη Λατανική Αμερική συμβαίνουν. Εκεί το ταπραμέντο και των δύο γίνεται εκρηκτικότατο. Αριανή. Και αφού. αφού. Είπε εμφύλιο, εμφύλιο αφού κατάλαβες Οπότε, αυτό το, αυτό το μεσογειακό που σου λέω που το έχει ο Γιώργο, το έχω πολλέ φορέ και εγώ. Δηλαδή, αν νιώθουμε πατή στον κάλο, Έχουμε... γίνεται εκείνη την ώρα σύγκρουση. Πολύ σπάνια, αλλά γίνεται. Okay. Yeah. Το κρατάω. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Τι περιμένουμε από αυτό το πολυστόρι. Κοίταξε, από αυτό το αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει και την τέταρτη σεζόν Παραμένετε να βγει και στο ανοιχτό κανάλι του αντένα, με το καλό. Οπότε υπάρχουν δύο σεζόν διαθέσιμε στην πλατφόρμα αυτή τη στιγμή του Αντένα. Από εκεί και πέρα ε, υπάρχει πάντα η πιθανότητα τη Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Δεν έχουμε ξεκινήσει κάποια κουβέντα. Υπήρξε μια διερευνητική για ένα μικρό κόνσεπτ το οποίο δεν θα το αποκαλύψω τώρα. Okay. Ψηλό mini series football stories. Okay, okay. Αυτό έχει ανοίξει κουβέντα. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Μπορεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν κάποιοι ανοιχτοί λογαριασμοί με κάποιου προορισμού που καλό θα ήταν να κλείσουν. Αυτό. Το ακούω και εδώ θα βάλουμε τελεία. Αν η Κοσμοτέ ακούει και φύγει ο Λέζιτ για τρίτη σεζόν, μπορώ να πάω στο πληκτό. Το αφήνω εδώ. Φοβερό ότι είναι όλο αυτό το podcast για να κάνει. Ανοιχτό κάλεσμα στην Κοσμοτέ. Φοβερό. Ρυσπέξε, Σέβομπε πάρα πολύ. Ή με κάνει να Τι προμείνω εδώ, πρέπει να βάλω Κοσμοτέ τη Βη. Λοιπόν, Δημήτρη, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε και για το Football Stories. Που και αλλά και για το δικό σου εγχείρημα, το δικό σου project. Μπορείτε να τον ακολουθήσετε φυσικά στα social media. Ανεβάζει πάρα, πάρα πολύ ποιοτικό περιεχόμενο, ειδικά για όσου αγαπάτε το ποδόσφαιρο, όσο το αγαπάει και ο Δημήτρη. Μην πηγαίνετε το παιδί σα όταν είναι πέντε χρονών στο Χαριλάου και σε άλλα γήπεδα, αλλά θα τα συζητήσουμε την. Δώ, Της, δώστε παιδί. λίγο χρόνο. Δώστε, δώστε λίγο χρόνο στο παιδί. Θα, θα, πάει, θα πάει. Όχι, όχι. όχι. Μιλάει για πράγματα. Ντροπή. 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 Αυτό, ε, θέλω να καταλήγω στα συμπεράσματα. Όχι, αυτό είναι ένα εσφαλμένο συμπέρασμα δικό σου. Έτσι. Το Χαϊρλάο σφίζει από υγεία. Σε παρακαλώ πολύ. Τέλεια. Ε, και ότι. κι άλλο ένα παραγωγικό συμπέρασμα είναι ότι στα. στα σουβλάκια με του φίλου, στα κρεατικά με του φίλου. να μην τα πω καλάμάκια και παρεξηγηθούμε. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Με τα σουβλάκια, στα σουβλάκια με του φίλου ότι έρχονται καλύτερε ιδέε. Αυτό και είναι. και επισφραγίζονται στου καφέδε. Πρέπει να θυμάστε ότι στα φαγητά με του φίλου σα. Αυτό, ε, αυτό πρέπει να αφήσουμε έτσι, σαν τελευταία εικόνα. Στο φαγητό με τους φίλους σας, οι ιδέε που πέφτουν, μην τις αφήνετε να φύγουν. Κρατήστε τις εκεί στο τραπέζι και ξαναπάλετε σε ένα καφέ. Εκεί θα εδραιωθούν. Ωραία. Κρατάμε αυτό. Ήταν η εκπομπή Προμενάδα, το τέταρτο επεισόδιο, με τον Δημήτρη Μωησιάδη. Ήμουν ο Γιώργος Ψύχα και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.